Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος, άλλη μια εκπομπή παρεμβάσεις και σήμερα, Πέμπτη. Πρέπει να τονίσουμε φυσικά ότι θα έχουμε κατά την αυριανή μέρα πολύ μεγάλη ετήσια εορτή, τα Θεοφάνεια, μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Θα έχουμε και ζωντανές συνδέσεις και από το πρωί και γενικότερα θα υπάρξει μια εκπομπή αφιέρωμα με τις εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της ευρύτερης εδώ περιοχής και περιφέρειας. Να υπογραμμίσουμε φυσικά ότι υπάρχουν αρκετές ειδήσεις, η επικαιρότητα τρέχει και θα λέγαμε ότι το 17 με το καλημέρα έχει και φόρους, έχει και μέτρα, έχει και νέα σκληρή, μπορώ να το πω έτσι, επίθεση στο λαϊκό εισόδημα για να προέλθουν, για να προκύψει, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, και να ολοκληρωθεί και η αξιολόγηση και πολλά άλλα δεδομένα. Έχουμε τη χαρά στο πρώτο και δεύτερο μέρος της εκπομπής να είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Νικήτας. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΕΠΑΜ. Να τον χαιρετήσουμε, κύριε Νικήτα, τι κάνετε? Και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ευτυχισμένος ο καινούριος φόρος, και λέω φόρος γιατί... Δεν σας ξέφυγε? Όχι, δεν με ξέφυγε. Λέω φόρος γιατί οι φόροι πλέον έχουν όνομα και επίθετο. Και αυτό είναι αριθμός. Μπορεί να μοιράζονται οι φόροι αριστερά και δεξιά, σε τρόπο τέτοιο που να μπορούν να εισπραχθούν όσο γίνεται το μεγαλύτερο τους κομμάτι. Πλην όμως έχουν όνομα και επίθετο. Ο νέος φόρος λοιπόν έχει ονοματεπώνυμο 2,5 δισεκατομμύρια στις πλάτες του ελληνικού λαού. Εννοώντας, γιατί έχουμε χαθεί, ξέρετε, με τους φόρους, κύριε Νικήτα, εννοούμε φυσικά τον φόρο στα καύσιμα, στα τσιγάρα, στα... Αυτό το φόρο δεν λέτε? Δηλαδή αυτό το πράγμα λένε κάποιοι μπορεί να σταματήσει, όχι. Υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Άμα διαβάσει κάποιος τα νούμερα του προϋπολογισμού θα δει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Εδώ έχω έναν πίνακα ο οποίος είναι, σας πάρτε το, για να το, γιατί το έχω εισδιπλούν, για να επιβεβαιώσετε αυτά ακριβώς που λέω, έτσι ώστε να, επειδή, να μην δείχνουμε δηλαδή στην οπόνη. Τι σημαίνει αυτό, εξηγήστε μας κιόλας. Ναι. Λέτε χρονοδιάγραμμα λήξης χρέους κεντρικής διοίκησης. Πότε, ναι, πότε λήγει το χρέος? Τι λέει εκεί? Το 2000. Αυτά είναι τα χρόνια, εννοείται, από κάτω. Ναι, από κάτω είναι τα χρόνια. Λοιπόν, λήγει το 2059. Ναι. Και έχει κορυφώσεις. Πρέπει να πούμε και το μακρινό, μακρινότατο για όλους μας. Έχει. Εύχομαι να ζούμε, κύριε Νικήτα. Ναι, το 2054 έχει, δηλαδή. Βλέπω εκεί ότι θα ανέβει πολύ πάλι. Το 2024, το 2025, το 2038, το 2039, το 2043 είναι τα πικ των ομολόγων που πρέπει. Γιατί αν θα δείτε. Το 2048. Ναι. Αν θα δείτε, τα κόκκινα είναι έντοκα γραμμάτια. Τα κίτρινα είναι τα ρέπος, τα άϊλα. Και τα ομόλογα είναι μπλε, ενώ τα δάνεια είναι πράσινα. Γιατί δανείζεται, συνεχίζει να δανείζεται η κεντρική κυβέρνηση. Αυτός είναι ένας πίνακας, τον οποίο τον κατέβασα από τον προϋπολογισμό αυτών που υπογράψανε τώρα τελευταία. Δηλαδή είναι ο προϋπολογισμός που έγινε νόμος του κράτους του 2016. 43 χρόνια δηλαδή ακόμη, τουλάχιστον. Τουλάχιστον 43 χρόνια. Και συνεχίζεται. Και συνεχίζεται. Την ίδια στιγμή, ενώ από πρώτης πρώτου μπήκαν αυτοί οι φόροι, θα το πιστέψετε ότι έδωσε. Το ελληνικό δημόσιο, η κυβέρνηση, ουσιαστικά πιο δημόσιο, η κυβέρνηση έδωσε ανακεφαλαιοποίηση 1 δισεκατομμύριο στην Αλφα Μπανκ. Μπορείτε να το διανοηθείτε? Μπορείτε να πιστέψετε ανακεφαλαιοποίηση με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, εφημερίδα της κυβερνήσεως. 30 Δεκεμβρίου 2016, αριθμός φύλου 4264, παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου για κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας Alpha Bank συνολικού ποσού 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δια του λόγου του αληθές. Ναι, ναι, το βλέπω εδώ, είναι fake. Έτσι. Οπότε κανένας... Ο κράτος εγγυάται δηλαδή. Όχι. Εμείς οι πλάτες μας, εμείς θα τα φορτωθούμε. Ναι, ξέρετε τι γίνεται. Εδώ υπάρχει μια δεδομένη πραγματικότητα. Υπάρχει και ένα δεδομένο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η χώρα
μπαίνει σε μια λογική τρίτου μνημονίου. Εσείς μου είχατε πει παλιά, πάμε και για τέταρτο. Τέταρτο. Όσο νούπο. Ναι, βέβαια. Δεν βγαίνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν διαφορετικά. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Σε φυσιολογική χώρα μπορούσαν να βγουν τα νούμερα και οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί. Τα μνημόνια που έχουν υπογραφεί. Πρώτα απ' όλα ξεκίνησε όλη η ιστορία των μνημονίων με μια παρατυπία που έγινε από το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η οποία παρατυπία ανακοινώθηκε από εκπροσώπους άλλων κρατών και ειδικά της Ινδίας, αν δεν κάνω λάθος, και της Ελβετίας, εκπρόσωποι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπου εκείνο το βράδυ που αποφασίστηκε η χρηματοδότηση της Ελλάδος με τα 110 δις που μας έφερε ο ΓΑΠ, έφεραν αντιρρήσεις οι εκπρόσωποι, πολλοί εκ των εκπροσώπων κρατών μέσα στη Γενική Συνέλευση. Για το ύψος εννοείται του δανείου. Όχι, ότι υπάρχει κανονισμός μέσα στην... στο καταστατικό λειτουργίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι δάνειο δίνεται αφού προηγουμένως γίνει ένα κομμάτι του χρέους που θα το αποφασίσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γίνει κούρεμα. Χωρίς κούρεμα δάνειο δεν δίνουν. Πρέπει να γίνει βιώσιμο δηλαδή το χρέος ουσιαστικά, ναι, για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει. Για να μπορεί να χρηματοδοτήσει. Και η δική μας εδώ... Είναι η κακή αυτή της παρέας, θα λέγαμε, και η κύριε μας, Νικήτα. Και η δική μας... Το Δουλουτού. Είναι η κακή της παρέας. Όχι, εγώ θεωρώ ότι είναι... Όχι, δεν είναι η κακή της παρέας. Είναι ο κακός ο χωροφύλακας και ο καλός ο χωροφύλακας. Ο κακός ο χωροφύλακας είναι ο Σόιμπλε, ο Κλάους Ρέγκλινγκ, δηλαδή αυτός που προείσταται του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, και αυτός είναι ο καλός, το παίζει, και ο κακός είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και αλλάζουν και ρόλους. Αλλάζουν ρόλους. Και προσέξτε τώρα, στο τρίτο μνημόνιο έχουν υπογράψει οι αθεόφοβοι κάτι εκπληκτικό. Επισημαίνεται σε εφημερίδα της κυβερνήσεως τεύχος πρώτο, 16 Ιουλίου 2015, στο Eurosummit επισημαίνει, ότι ο ονομαστικό κούρεμα του χρέους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Οι ελληνικές αρχές επιβεβαιώνουν την ανεπιφύλακτη δέσμευσή τους να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές πλήρως και εγκαίρως. Εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ποιος μας λέει? Έχω την αίσθηση ότι δημιουργήθηκε μία, θα την χαρακτήριζε έτσι, ψευδαίσθηση. Ότι θα κουρευτεί το χρέος. Ποιος, εφημερίδα της κυβέρνησης? Ναι, όχι, θα κουρευτεί το χρέος, κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί, πρέπει να πω. Συνέβη μια φορά την περίοδο Βενιζέλου με Σαμαρά. Αλλά... Εκεί δεν κουρεύτηκε το χρέος, εκεί κουρεύτηκαν τα ασφαλιστικά. Κουρεύτηκε και ένα μέρος του χρέους, για να μην ξεφύγει πλέον εντελώς και λοιπά. Εσείς λέτε σαν ΕΠΑΜ τώρα, το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Είναι βιώσιμο ή δεν είναι βιώσιμο? Πώς είναι δυνατόν να είναι βιώσιμο το χρέος? Να σας πω ένα πολύ απλό αριθμό. Εδώ, μπροστά μου. Λοιπόν, μπήκαμε στο μνημόνιο το 2010. Πόσο είχαμε χρέος? 320 δις. Έτσι δεν είναι? 2016. Από το 10 μέχρι το 16. Με ό,τι έχει γίνει στη χώρα, πέστε. Σε αυτά τα 7 χρόνια πληρώσαμε 210 δισεκατομμύρια, 414 εκατομμύρια σε τόκο χρεολύσια. 210 δισεκατομμύρια. Μειώθηκε καθόλου το χρέος? Αυξήθηκε. 343 έγινε τώρα. 367 λένε μερικοί, άλλοι 343. Ορίστε, πίνακας 4,6, δαπάνες εξυπηρέτησης χρέου κεντρικής διοίκησης. Μέσα από τον προϋπολογισμό, δεν φαίνεται καρδιά τώρα. Μέσα από τον προϋπολογισμό. Ναι, ακριβώς, μέσα από τον προϋπολογισμό. Δηλαδή δώσαμε 210 δις και το χρέος αντί να μειωθεί, αυξήθηκε. Και είναι δηλαδή, θα συμφωνούσατε με όσους λένε ότι είναι τα ματωμένα πλεονάσματα το τελευταίο χρονικό διάστημα? Πλεονάσματα η Ελλάδα έχει μόνο όσο είχε εθνικό νόμισμα. Με δραχμή είχαμε. Από εκεί και πέρα πλεονάσματα δεν είχαμε ποτέ. Και δεν είναι δυνατόν να έχουμε πλεονάσματα. Να σας δώσω ένα πίνακα. Είναι από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Επίσημο. Σφραγίδες επίσημο. Δεν είναι. Ναι, χρησιμοποιείται. Πρέπει να πούμε. Προσέξτε. Τα στοιχεία που δείχνετε είναι ξεκάθαρα. Είναι σε ερώτηση της βουλευτού κυρίας Γιαννακάκη σχετικά, ναι, με την κατανομή των τοκοχρεολυσίων στην χρονική περίοδο 13-30. Ωραία. Τι προβλέπετε από το 2013 μέχρι το 2030, πώς θα τα πληρώσουμε? Θα σας δώσω μόνο ένα ενδεικτικό.
Το 2014 πληρώσαμε για χρεολύσια 24.900 και για τόκους 6.026. Σύνολο 30.926 εκατομμύρια. Ερώτηση. Πόσα ήταν τα έσοδα του κράτους σύμφωνα με το ΑΕΠ? 45 δις. Εμείς πληρώσαμε από τα 45 31 δις. Το 14. Το 14. Ήταν μια από τις πολύ σκληρές χρονιές, πρέπει να πω. Μπράβο. Λοιπόν, το 14. Και 25 δις που πληρώνουμε για μισθούς και συντάξεις, είμαστε έλλειμμα. Και οι δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια, παιδεία, νοσοκομεία, στρατός, φύλαξη, όλα αυτά, πού ήταν? Να τονίσουμε ότι το 15 αυτό το ποσό είναι περίπου στα 22 δις. Το 16 πάει στα 13, το 17 πάει στα 14. Α, όμως, για πείτε πόσο πάει το 23. Το οποίο 43. Είναι πολύ κοντά μας. Το οποίο είναι πολύ 33, κοντά μας. Να... 30, 29. Όχι, 10, 20, 27, 20, 29 δις. 29 δις. Το 24. 24 δις. 24, 25 δις. Έχει χρονιές όπου και φυσικά το 22 που δεν είναι καθόλου μακριά. Αγαπητέ κύριε, ναι, το 22 είναι πάλι 32 δις. Το 22 είναι 33 δις. 33 δις. Και πιστεύω ότι μέχρι το 22, στο 22 ζωή να έχουμε. Όχι, στο 22 θα έχουμε άλλη πτώχευση. Την έκτη κατά σειρά, η έβδομη. Το 22 θα είναι το έτος το οποίο θεωρείται, μπορώ να το πω έτσι, φυσικά το 14 ήταν μια χρονιά που πολλοί είδαν ότι υπάρχει ένα ξέφωτο. Υπήρξε κατά γιατί, την άποψη. Ναι, να σας πω τι έγινε το 14. Το 14 ο Ντράγκη έδωσε στις τράπεζες τη λεγόμενη ποσοτική χαλάρωση. Πόσο έδωσε? 85 δις. Αυτά έδωσε στις τράπεζες. Τι πήρε σαν αντάλλαγμα? Εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου 90 δις. Δηλαδή 5 δις παραπάνω. Φάνηκε δηλαδή, ναι. Ναι. Εγγυήσεις πήρε. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, τα 85 δις? Πού πήγαν? Πήγανε στην εθνική οικονομία, πέσανε δηλαδή μέσα στην αγορά? Όχι. Είναι εξυπηρέτηση του χρέους καθαρά. Εδώ φαίνεται. Και δηλαδή... γιατί δεν μειώθηκε το χρέος το 14 κατά 85 δις? Ξέρετε πού πήγανε? Offshore εταιρείες σε παραδείσιους νήσους. Γίνανε χαρτοφυλάκια, αγοραστήκανε παράγωγα από άλλες τράπεζες. Αέρας κοπανιστός δηλαδή για άλλη μια φορά. Τα 85 δις δεν ήρθανε σαν χαρτονόμισμα. Δεν ήρθανε δηλαδή με τη μορφή χαρτονομίσματος για να κατεβούνε δηλαδή εδώ ξέρω εγώ. Εγγύησεις λέτε. Όχι, είναι λογιστικές εγγραφές. Πας στο κομπιούτερ, χτυπάει, πάρε 85 δις. Αέρας λεφτά είναι. Δεν είναι χαρτονόμισμα νοπό αυτό που γνωρίζουμε. Είναι λογιστικές εγγραφές. Θεωρείτε ότι αυτές οι αλλαγές τώρα και με το Brexit στη Μεγάλη Βρετανία, η Βρετανία είναι αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποχώρησε, εντάξει. Ναι. Και με άλλες χώρες, η δυσφορία που εκφράζεται από διάφορες χώρες του κόσμου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα έχουν και συνέχεια. Ότι δηλαδή δεν είναι κάτι αποσπασματικό. Χώρες που δεν έχουν το αντίστοιχο πρόβλημα της Ελλάδος, πρέπει να πούμε. Θέσφατον είναι. Η Ιταλία έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από την Ελλάδα. Δηλαδή εμείς τα 320 δις που έχουμε το χρέος, το οποίο μένει... Η Ιταλία παράγει όμως, πρέπει να πούμε. Δεν εξάγει όμως, έχει σταματήσει να εξάγει. Έχει πρόβλημα εξαγωγών. Έχει πρόβλημα εξαγωγών. Μεγάλο, τεράστιο. Και κλείνουν ή συγχωνεύονται κάποιες εταιρείες. Όμως η Ιταλία αυτή τη στιγμή. Που είναι μια τεράστια οικονομία. Ναι, έχει 1,5-3. Χρέος και προσέξτε, έχει Euro Commercial Paper, δηλαδή εσωτερικό δανεισμό γύρω στα 3-3 μέσα στο που αυτό σημαίνει, που, ότι, αυτό που σημαίνει ότι αν προκύψει μπαμ μέσα στην Ιταλία θα το πληρώσει όλος ο Ιταλικός λαός άμεσα. Εμείς, αυτό που έχουμε εμείς, πόσο είναι το δικό μας το 17 ο εσωτερικός δανεισμός, το Euro Commercial Paper, τα ρέπος, ο άειλος, δηλαδή θέλει το κράτος λεφτά. Όπως έκανε εδώ πέρα στην Αλφα. Όχι στην Αλφα Bank. Στις 16 Δεκεμβρίου. 16 Δεκεμβρίου. Όχι. Στις 4 Ιανουαρίου, εχθές. Πήρε 1,250. Από πού? Από πού το πήρε? Από ασφαλιστικά ταμεία και όπου υπάρχει αποθεματικό. 1,250 με επιτόκιο 2,97. Τώρα, εχθές το πήρε. 1,250. Εχθές. Αυτό είναι εσωτερικός δανεισμός. Λύση λέτε τώρα εσείς. Ο εσωτερικός δανεισμός αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με ένα συνοπτικό πίνακα που είναι πάλι μέσα από την... σκαναρισμένος από
τον τελευταίο προϋπολογισμό. Τον είχαμε, νομίζω σας τον είχε δείξει ο κύριος Καζάκης και την άλλη φορά που ήταν εδώ. Τα πιστωτικά έσοδα από δάνεια τίτλους του ελληνικού δημοσίου το 2017 είναι της τάξης των 563 δισεκατομμυρίων. Έχουμε, κοιτάξτε, έχουμε χάσει πραγματικά το μέγεθος των αριθμών. Μιλάμε για ποσά τα οποία φυσικά και δεν είναι βιώσιμα να μπορέσει να τα καλύψει το κράτος. Τι μπορεί να προκύψει όμως, κύριε Νικήτα, σε μια χώρα που έχει, που έχει ένα βαρύ δημόσιο τομέα, που έχει ένα, θα το χαρακτήριζε έτσι, μια δυσκίνητη γενικότερα οργάνωση και διοίκηση, τι μπορεί να προκύψει να αλλάξει απλά το χαρτονόμισμα στην τσέπη του πολίτη? Θα προκύψουν αλλαγές οι οποίες θα είναι θεαματικές? Δηλαδή, αν στη χώρα αυτή συνεχίζεις να κάνεις 9 μήνες για να βγάλεις μια άδεια μιας αποθήκης σε ένα χωριό, και συνεχίζει και χρειάζεσαι 9 μήνες και με δραχμή, με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, δεν πρέπει να αλλάξουν κάποιες δομές στη χώρα? Πιστεύετε δηλαδή, σαν ΕΠΑΜ, ότι άλλο μόνο το νόμισμα φταίει για όλα? Ότι σκατάρα το νόμισμα? Φυσικά. Άλλο να αλλάξουν οι δομές και άλλο να αλλάξει το νόμισμα. Το οποίο το νόμισμα, το χρήμα, τι είναι το χρήμα? Τι μας δίνει? Δύναμη, εξουσία. Έτσι. Πώς όμως παίρνει αξία το χρήμα? Ποιος είναι ο τρόπος που παίρνει αξία? Όταν εκτυπώνεται, είτε είναι ευρώ είτε είναι εθνικό νόμισμα, πάνω στην εκτύπωσή του, η αξία του είναι όσο το χαρτί και το μελάνι. Πώς όταν όμως είναι ευρώ, πώς παίρνει αξία? Μέσα από το χρέος. Στο δανείζω, μου το επιστρέφεις με τόκο και έτσι παίρνει αξία το χρήμα. Στη δεύτερη περίπτωση, το χρήμα όταν είναι εθνικό, για να πάρει αξία πρέπει να δοθεί στην εργασία. Δηλαδή στο λαό. Ως αντίκρισμα της εργασίας που έχει ο κάθε Έλληνας, ο κάθε εργάτης, ο κάθε δημόσιος υπάλληλος. Είναι ρεαλιστική η μετάβαση, κύριε Νικήτα? Ένα απλό παράδειγμα. Σας το ρωτάνε σίγουρα αυτό. Είναι ρεαλιστική η μετάβαση σε είναι ένα εθνικό νόμισμα? Επιβεβλημένη. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν το λέμε μόνο εμείς στο ΕΠΑΜ. Το λένε πάρα πολλοί. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πλέον είναι ενδεδειγμένη λύση. Δηλαδή, ένα χώρα, παράδειγμα να σας δώσω. Η χώρα έφαγε, μπορώ να το πω έτσι, στο στραπάτσο. Έχει επέλθει μια καταστροφή στη χώρα. Ναι. Αντίστοιχη και μεγαλύτερη κατά πολλούς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι γεγονός ότι το πλήρωσε σε μεγάλο βαθμό ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος σε τελική ανάλυση δεν έφυγε και σε τίποτα για όλη αυτή την κατάσταση. Και μήπως είναι αργά πλέον και να αλλάξεις νόμισμα και οτιδήποτε άλλο? Έχει χαθεί το 1/3 του ΕΠ, το 1/4 του ΕΠ. Με ψημυρία είναι αυτό. Εγώ θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Σας είπα προηγουμένως ότι ο Ντράγκη το 2014 μας έδωσε 85 δις ποσοτική χαλάρωση και πήρε εγγυήσεις για 90. Να το πάρουμε ανάποδα. Εάν το ελληνικό δημόσιο με μια πατριωτική κίνηση, με πατριωτική κυβέρνηση το 2014 έκοβε, τύπωνε και έριχνε 60 δισεκατομμύρια χαρτονόμισμα, να πω εθνικό, με προϋποθέσεις φυσικά, και τα ρίχνε στην αγορά σε ένα χρόνο και κατέβαζε την φορολογία από το 40 που είναι σήμερα στο 20, από το 45-46 την κατέβαζε στο 20, στο 25. Θα προέκυπτε ανάπτυξη, λέτε? Όχι, θα προέκυπτε... Να το πολλαπλασιάσουμε. Να πολλαπλασιάσουμε το 25% με τα 60 δις που σας λέω. 15 δις έσοδα από φόρους. Και θα το πήραν όλοι, γιατί δεν ήταν 25. Τώρα ποιος θα πληρώσει? Τώρα ο φόρος πια σε ορισμένες τάξεις έχει φτάσει στο 60%. Ποιο 60? Ειδικά στους ελεύθερους επαγγελματίες που σου παίρνουν προκαταβολικά τον φόρο για τον επόμενο χρόνο. Λες και γνωρίζουν αν θα ζήσει τον επόμενο χρόνο. Αλλά σου το παίρνουν όμως έτσι προκαταβολικά. Το 100% δεν παίρνουν από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Με τα μπλοκάκια δεν βλέπετε τι γίνεται. Σας έδωσα ένα απλό παράδειγμα. Ένα 25% στα 60 δις είναι 15 δις. Στο ταμείο της χώρας μας. Έχει μέλλον, να τα δούμε και λίγο πιο, θα το χαρακτηρίζω έτσι, εκφράζει αυτή την άποψη. Έχει μέλλον η Ευρώπη αν συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό? Θέσφατον είναι να καταρρεύσει. Και θα καταρρεύσει ως... Ήταν το μοιραίο λάθος η αλλαγή του νομίου, το κοινό ευρωπαϊκό ποτέ, νόμισμα? Ποτέ δεν στην ιστορία. Κοιτάξτε, για να δούμε το μέλλον, πρέπει να γυρνάμε πίσω στο παρελθόν. Και όσο πιο πίσω πάμε στο παρελθόν, τόσο πιο καλά θα δούμε πιο μακριά στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο, αν γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έγιναν
με τις νομισματικές ενώσεις από την εποχή, από τον Bretton Woods, από τον Χρυσού Κανόνα, από την Λατινική Ένωση. Πάμε στο σήμερα, κύριε Νικητά. Όλες αυτές οι ενώσεις κατέρευσαν. Πώς είναι δυνατόν να κρατηθεί σήμερα αυτό το νόμισμα, το οποίο βάλετε για να κρατηθεί, είναι σε περιορισμένη εκτύπωση, δεν μπορεί ο καθένας να εκτυπώσει, μόνο ο κεντρικός τραπεζίτης εκτυπώνει, και για να μην δημιουργηθεί πληθωρισμός, γίνεται αποπληθωρισμός στο λαό, δηλαδή φτωχοποιείται ο λαός για να αποφύγουν τον πληθωρισμό. Δεν γίνεται όμως έτσι. Και δεν έπρεπε να μπούμε, λέτε, σαν ΕΠΑΜ, από όσο καταλαβαίνω. Δεν έπρεπε να μπούμε καθόλου στη διαδικασία να αλλάξουμε νόμο. Το ότι μπήκαμε ήταν ένα ωραιότατο παιχνίδι, το οποίο στήθηκε από συγκεκριμένους ανθρώπους, και μπήκαμε, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι το κάνανε, δημιούργησαν αυτό το... τη φούσκα της ισχυρής Ελλάδος, το... Δημιούργησαν αυτή την εικονική πραγματικότητα, συγκεκριμένοι άνθρωποι όπως είναι ο Σιμίτης, ο οποίος μας έβαλε μέσα στην νομισματική ένωση, αφού προηγουμένως όμως είχε παραδώσει τις τράπεζες σε τρία μεγάλα επενδυτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στην Goldman Sachs, στην δεν θυμάμαι, Lehman Brothers, όχι, δεν θυμάμαι την τέλος πάντων, ναι, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, παρέδωσαν πρώτα τις τράπεζες, τον έλεγχο των τραπεζών. Από τη στιγμή που παραδόθηκαν οι τράπεζες σε ξένα επενδυτικά πιστωτικά ιδρύματα, αυτοί κάνανε κουμάντο. Αυτοί... Όλα γινόταν, λέτε, βάσει ενός σχεδίου. Δεν έγινε τίποτα τυχαία, δεν έγινε τίποτα στη τύχη. Όχι. Χρειάστηκε να υπάρχει παραζάλι σε ένα λαό ο οποίος πίστεψε ξαφνικά ότι είναι ισχυρός, ότι θα κάνει Ολυμπιακούς αγώνες. Μην ξεχνάμε ότι έγινε και Ολυμπιακοί αγώνες. Για να ξεχαστεί η κοινωνία. Και να αισθάνεται έτσι μεθυσμένοι με το αρχαίο αθάνατο ελληνικό πνεύμα. Φτάσαμε πιστεύω μετά στην κανονική πραγματικότητα. Ωραία, πριν γίνουν οι Ολυμπιακοί αγώνες, δεν θυμάστε το σχέδιο Αριάδνη, επισημήτη. Θυμάστε το σχέδιο Έολος, το σχέδιο Τίτλος. Αυτά ήταν σχέδια χρηματοπιστωτικά, τα οποία τα δημιούργησαν οι τράπεζες, παίρνοντας θετικά και αποθεματικά των τραπεζών και παίζοντας στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, υποσχόμενοι ότι θα φέρουν κέρδη στις εδώ τότε τράπεζες. Δηλαδή όσες υπήρχαν, γιατί δεν ήταν τέσσερις, έτσι μιλάμε, ήταν και περισσότερες, για... ήταν περισσότερες, είχαν ανοίξει πολλές. Λοιπόν, αυτοί οι κύριοι λοιπόν, η BlackRock, η οποία ήταν από το 1988-89, Η Goldman Sachs ήρθαν εδώ και τους είχε φέρει τότε ο Γιαννίτσης, επί εποχής Strauss, που είχε φτιάξει ένα σχέδιο για το ασφαλιστικό. Ήρθανε, μπήκανε μέσα στις τράπεζες, ναι βέβαια, μπήκανε... Ξέρω για ποιο μιλάτε τώρα. Μπήκανε στις τράπεζες και από εκεί και πέρα... Σπράους. Επιτροπή λοιπόν, Σπράους. Ναι. Για το ασφαλιστικό. Ναι. Ήρθε η Goldman Sachs, από τότε είναι η Goldman Sachs εδώ. Ήρθε και η BlackRock, από τότε είναι η BlackRock. Δεν ήρθανε τώρα. Η Goldman Sachs τότε πρότεινε στο Σιμίτη για να μπει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει το σχέδιο Αριάδνη, αυτό που σας είπα, να πάρει ένα κομμάτι του χρέους, να το μετατρέψει σε γεν, να το βάλει κάτω από το χαλί, να μην φαίνεται. Έτσι, είναι το swap Σιμίτη που λέμε. Ουσιαστικά είναι το κρυφό χρέος, για να καταλάβει και ο πολλής κόσμος. Το σχέδιο Αριάδνη είναι αυτό. Ναι, εμείς θα γνωρίζουμε σε κάποιο βαθμό, αλλά η πλειοψηφία του κόσμου ακούει για swaps. Είναι γεγονός ότι ένα κομμάτι του ελληνικού χρέους, και αυτό είναι το επικίνδυνο και περίεργο, την περίοδο Σιμίτη, ήταν ουσιαστικά ένα χρέος που δεν φαινόταν, ήταν κάτω από το χαλί. Και βγήκε στη συνέχεια, αυτά τα swaps έπρεπε να πληρωθούν, την περίοδο Καραμαλή εκτινάχθηκε κι άλλο το χρέος, ακόμα πληρώνονται και η ζωή συνεχίζεται. Για πέστε μου τώρα, ξέρετε ποιος είναι. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, ασχολούμαστε πολύ με το εθνικό χρέος, ασχολούμαστε πολύ με τα swaps του Σιμίτη. Υπάρχει ένα χρέος των πολιτών, πρέπει να πω, το οποίο έχει ξεφύγει. Είναι το χρέος σε τράπεζες, είναι το χρέος σε ασφαλιστικά ταμεία, είναι το χρέος στο δημόσιο. Ναι. Αυτό είναι περίπου άλλο ένα τόσο του χρέους. Είναι 110 συν 95, περίπου 230. 50, 240. Όσα δώσαμε, αυτό, συγγνώμη, όσα δώσαμε στις τράπεζες. Τόσα δεν δώσαμε. Τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι, γιατί από αυτό δεν ασχολείται κανένας, πρέπει να πω.
που αφορά και τους πολίτες. Εμείς ασχολούμαστε, το είπαμε. Τι λέτε εσείς? Θα γίνει διαγραφή. Γίνεται εκτός, όμως, κοιτάξτε κάτι. Εσείς λέτε εκτός από διαγραφή. Περιπτώσεις. Ναι, βέβαια. Προσέξτε. Εμείς δεν λέμε διαγραφή του εθνικού χρέους. Εμείς λέμε ότι αυτό το χρέος είναι παράνομο και ως παράνομο δεν το αναγνωρίζω. Μία αναγνώριση. Το ότι είναι παράνομο φαίνεται, το έχουν παραδεχθεί και ο οικονομολόγος, ο Γερμανός, ο οποίος ήταν μέσα στο κόλπο, ο Ίσινγκ, το έχει παραδεχθεί ο Μπούντα, αυτός που έχει το περιοδικό. Ναι, εδώ όμως είναι θέμα... Έχουν, γιατί αυτοί όλοι, ο Κοέν, άνθρωποι, ο Κοέν ήταν και διευθυντής στην Goldman Sachs, το έχουν παραδεχθεί. Υπήρξαν κάποια εργαλεία. Να σας το πω διαφορετικά για να το καταλάβει ο κόσμος. Βγάζει το κράτος σαν κράτος ένα ομόλογο. Ένα χαρτί. Και ζητάει 1000 λεφτά. Σε ποιον θα τα δώσει? Στις τράπεζες. Το παίρνει η τράπεζα. Του δίνει λεφτά του κράτους. Η τράπεζα δεν το κρατάει. Το πουλάει. Σε ποιον? Σε ιδιώτη. Το παίρνει ο ιδιώτης και η τράπεζα συγχρόνως βγάζει ασφάλιστρο κινδύνου. CDS, τα λεγόμενα CDS. Και αυτό είναι το εργαλείο που μας έβαλε σε αυτή την κατάσταση. Και το δίνει το CDS σε έναν τρίτο που δεν έχει ομόλογο. Το γυμνό το CDS. Το παίρνει μια άλλη τράπεζα. Και εδώ είναι το εξής περίεργο. Το λογιστικό χρήμα. Το... Όχι. Γυρνάει. Αν αγοράσω εγώ ένα σπίτι και εσείς αγοράσετε την ασφάλεια του σπιτιού μου, άμα πάρει φωτιά, δεν θα μου το βάλετε φωτιά να πάρει τα λεφτά. Αυτό κάνανε οι τράπεζες. Πουλούσαν γυμνά CDS σε ομόλογα που είχαν δώσει σε ιδιώτες. Για να μπορέσουν όμως να αρπάξουν αυτά τα ομόλογα, ξανά πίσω, έπρεπε να γυρίσουν πίσω στις τράπεζες, να πάρει ο ιδιώτης τα λεφτά και η τράπεζα μένα να το δώσει στο κράτος να πάρει. Αυτός ο δρόμος δεν ακολουθήθηκε. Ακολουθήθηκε ένας δρόμος τελείως διαφορετικός. Ακολουθήθηκε ο δρόμος. Ναι, μα δεν πλήρωνε. Ένα κομμάτι της κοινωνίας δεν πληρώνει. Ένα κομμάτι της κοινωνίας διαβάζει καθημερινά ότι μπορεί αύριο το πρωί να βρεθεί σε δύσκολη θέση, να χάσει το σπίτι του, να χάσει περιουσιακά του στοιχεία. Λογαριασμοί μπαίνουν χρήματα σε τράπεζες, τα ακούτε και στην περιοχή του, που μένετε. Αυτό είναι ο σκοπός του μνημονίου. Βάζουν κάποια λεφτά στις τράπεζες για κάνει επιδοτήσεις στους αγρότες, τους κρατάνε τα λεφτά από μέσα γιατί χρωστάνε κάτι. Δημιουργείται δηλαδή μια κατάσταση η οποία θα έχει συνέχεια, από όσο φαίνεται. Μα ο σκοπός του δανειστή δεν είναι να πάρει πίσω τα λεφτά του. Όποιος νομίζει ότι ο σκοπός του δανειστή είναι να πάρει τα λεφτά του, απατάται. Γιατί να πάρει ο δανειστής τα λεφτά του πίσω, αφού έχει μηχάνημα και κόβει όσα θέλει. Το οικόπεδο θέλουν. Και το θέλουν και άδειο. Άντε το πολύ πολύ, κάνα 2-3 εκατομμύρια να μείνουν, να τους έχουν για υπηρέτες. Το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα, αυτό θέλουν. Γι' αυτό βλέπουμε ότι από τη μια μεριά με το μνημόνιο εκποιήθηκε ολόκληρη η δημόσια περιουσία. Έτσι. Εκχωρήθηκε και η ασυλία της κυριαρχίας της χώρας. Έχασε δηλαδή το αυτεξούσιο αυτή η χώρα. Και από την άλλη μεριά έρχεται ο δανειστής. Δεν τα λέτε εσείς, τα λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, από όσο είδα. Ο οποίος κοινικότατα είπε ότι ποια χώρα, λέει. Είστε μια πτωχευμένη χώρα, είστε μια πτωχευμένη χώρα που ουσιαστικά συντηρείστε από τα λεφτά των Ευρωπαίων. Δηλαδή, ψέμα μεγάλο. Φτάνουν σε σημείο δηλαδή πλέον αξιωματούχοι του παγκόσμιου στερεώματος και μιλούν έτσι για τη χώρα. Δεν τα λέτε εσείς τώρα. Απαξιώνουνε. Απαξιώνεται πλήρως η χώρα. Δηλαδή όταν λέει ο άλλος, και ποιος σας είπε, λέει, ότι θα μπορείτε εσείς να δημιουργήσετε ζητήματα στους Τούρκους γιατί εσείς δεν είστε κυρίαρχη χώρα. Αυτό λένε. Και το λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Το έχω διαβάσει, το ξέρω. Το έχω διαβάσει, το ξέρω. Δεν απαξιώνουν όμως αυτή μόνο τη χώρα. Τη χώρα την έχει απαξιώσει το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα έχει απαξιώσει αυτή τη χώρα. Όχι τώρα, από τη μεταπολίτευση και μετά. Διότι όταν εκχωρήσει την εθνική σου κυριαρχία, λόγω την ασυλία της εθνικής σου κυριαρχίας, όταν την εκχωρήσει, πάβεις πλέον να είσαι... Πάντως, έχω την αίσθηση ότι επειδή τη ζήσαμε την περίοδο, υπήρξε μια ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα που είχε και μεγάλους ηγέτες, που είχε και κάποια οράματα ευρωπαϊκών, για τα ευρωπαϊκά ιδεώδη, έτσι, ναι. Ιδεώδη διαφωτισμού, ιδεώδη διαφορετικά, πολύ σοβαρά, ναι. Για συναδέλφωση των λαών, για φιλιρινικό κίνημα, για προστασία του περιβάλλοντος, για στήριξη των αναξιοπαθούντων. Αυτά είναι τα ευρωπαϊκά ιδεώδη.
Το οποίο ξέφυγε τελώς στη συνέχεια, πρέπει να πούμε, κύριε Νικητά. Ναι, δεν ξεκίνησε έτσι η Ευρώπη. Ξεφύγει. Δεν είναι ούτε ο Αντενάουερ αυτά ήθελε, ούτε ο Ντεγκόλ, οι μεγάλοι ηγέτες, ας πούμε. Θα σας διαβάσω λίγο, αν μου επιτρέπετε. Και θα πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Διαβάστε ένα κομματάκι, πολύ σύντομο. Ένα κομματάκι από το Σύνταγμα του 75, του Καραμαλή, το οποίο το συνέταξε ο Τσάτσος, ο Δημήτρης ο Τσάτσος, και ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Λέει λοιπόν στο άρθρο 28. Ο αείμνηστος Τσάτσος. Ναι. Η Ελλάδα προέρχεται ελευθέρως δια νόμου ψηφισμένου υπό της απολύτου πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βολευτών. Απόλυτος πλειοψηφίας, τα δύο τρίτα δηλαδή, έτσι. Εις περιορισμούς εις την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας. Περιορισμούς άσκηση κυριαρχίας. Εφόσον τούτο υπαγορεύεται εξ σπουδαίου εθνικού συμφέροντος και δεν θα θίγονται τα δικαιώματα του ανθρώπου, αυτό που είπες προηγουμένως. Και η βάση του δημοκρατικού πολιτεύματος γίνεται δε βάση των αρχών της ισότητος και υπό των όρων της αμοιβαιότητος. Δηλαδή θα δώσουμε την εθνική μας κυριαρχία υπό προϋποθέσεις, όχι όλοι, ένα μέρος, άρθρο 28, παράγραφος 3, 1975. Έλα δώρε Καραμάλι. Έλα δώρε Τσάτσο. Έλα δώρε Παυλόπουλε. Έλα δώρε. Τι είναι αυτά που κάνατε. Το 75 μας βάζετε στο άρθρο 28 μέσα μία παράγραφο που χωρούμε ένα μέρος με ισότητα, να μην θίγονται. Πρώτα απ' όλα ψηφίστηκε από το μνημόνιο, το πρώτο. Μάλλον η Δανειακή Σύμβαση. Πέρασε από τη Βουλή. Με ψήφο, όπως λέει εδώ το Σύνταγμα, τα δύο τρίτα. Πέρασε, όχι. Με απλή υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών τότε, του Παπακοσταντίνου. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον κύριο Νικήτα. Βλέπουμε μια άλλη, μπορώ να το πω έτσι, με μια άλλη οπτική, το μεγάλο αυτό, αυτή τη στιγμή θέμα, το οποίο είναι πού πάει η χώρα, πού πάει η πατρίδα. Και βλέπουμε ότι η κατάσταση τουλάχιστον έχει τραβάει πολλά χρόνια και θα τραβήξει πολύ περισσότερα. Το ζήτημα του χρέους φαίνεται ότι δεν θα λυθεί ποτέ, αφού το χρονοδιάγραμμα λήξης φτάνει το μακρινό 2059, 43 χρόνια ακόμη δηλαδή, και είμαστε στον έκτο. Έχουμε ακόμα δρόμο πολύ μεγάλο. Πάμε σε διαφημίσεις. Εδώ, κυρίες και κύριοι, επιστροφή με τον κύριο Νικήτα. Συζητάμε τον κύριο Μιχάλη Νικήτα, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΕΠΑΜ, για το χρέος, για αυτήν την, θα τη χαρακτήριζε έτσι, μονοθεματική απασχόληση, θα λέγαμε, της χώρας. Ένα ακόμα πρόβλημα, κύριε Νικήτα, είναι ότι η χώρα ουσιαστικά ασχολείται από το πρωί ως το βράδυ με την αξιολόγηση, με τα μνημόνια, την ώρα που υπάρχει και μια ζώσα πραγματικότητα, υπάρχει μια κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της υγείας, στον τομέα της παιδείας, υπάρχουν κάποια ζητήματα που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια, υπάρχει εξωτερική πολιτική που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Έχω την αίσθηση ότι και εσάς σαν ΕΠΑΜ σας απασχολούν αυτά τα θέματα. Δηλαδή, ωραία, φυσικά, είμαστε σε μια τελική, μπορώ να το πω έτσι, ευθεία για εξελίξεις στο Κυπριακό. Και έχω την άποψη ότι αυτή τη στιγμή ελάχιστοι ασχολούνται, εκτός και αν είναι δημοσιογράφοι ή παρατηρητές, με τις εξελίξεις στην Κύπρο, που αφορούν σίγουρα για την πατρίδα, έτσι, την ευρύτερα, τον ευρύτερο ελληνισμό. Εθνικό θέμα είναι η Κύπρος. Και αυτά τα ζητήματα επηρεάζονται από την πολιτική των μνημονίων. Φυσικά, οπωσδήποτε επηρεάζονται. Μα οποιαδήποτε απόφαση και αν πάει να πάρει η κυβέρνηση, πρέπει προηγουμένως, μέσα στα μνημόνια έχει υπογράψει έναν όρο ότι πρέπει να συμφωνεί και να ενημερώνει τους θεσμούς. Οποιαδήποτε απόφαση και αν πάρει. Από μόνη της αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση. Το γνωρίζετε αυτό. Τίποτα όταν λέμε καμία, μα καμία. Μεταναστευτικό δεν είναι εθνικό θέμα. Ποιος το καθορίζει. Οι θεσμοί. Ποιος καθορίζει το θέμα με την Κύπρο. Ποιος.
πάλι έχουν μπει μέσα. Έχει γίνει πιο αδύναμη χώρα. Έχει γενικά. Γίνει τόσο, ναι. Και επειδή η σημερινή η κυβέρνηση κάτω από την πίεση των μνημονίων και με αυτά που έχει υπογράψει δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση, γι' αυτό λέμε ότι είναι υποκατοχή. Εφημερίδα της κυβερνήσεως. Η κυβέρνηση πρέπει να συσκέπτεται και να συμφωνεί με τους θεσμούς για όλα τα σχέδια νόμου στους σχετικούς τομείς, με επαρκές χρονικό περιθώριο πριν την υποβολή τους για δημόσια διαβούλευση ή το κοινοβούλιο. Δηλαδή, πριν φέρει η κυβέρνηση κάτι στο κοινοβούλιο, πρέπει να ενημερώσει τους θεσμούς. Αριθμός φύλου 80. Ορίστε. Ουσιαστικά, δηλαδή, ενημερώνεται το κοινοβούλιο για το τι θα πούν. Το τι νομοσχέδιο θα περάσουν κοινοβούλιο... σε άσχετους τομείς, έτσι. Α, ναι, αγαπητέ κύριε Φυλακτέ, το κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή είναι το Roof Garden στο Μεγάλη Βρετανία. Έχετε την εντύπωση εσείς ότι το κοινοβούλιο είναι αυτό εκεί που εκεί γίνεται η συνάντηση των θεσμών. Πρέπει να πούμε ότι με τον κύριο Καζάκη, συνομιλώντας εδώ, μας εξήγησε πολύ παραστατικά, κύριε Νικήτα, εγώ προσωπικά δεν το ήξερα, το πώς γίνεται και η περίφημη διαπραγμάτευση. Εμείς νομίζαμε δηλαδή ότι κάθονται από εδώ και από εκεί και μιλάνε. Έξω. Θα περιμένουν έξω οι Έλληνες. Συσκέπτονται οι ξένοι, αποφασίζουν ό,τι αποφασίσουν. Τους και λένε, έλα να υπογράψεις. Ελάτε 5 λεπτά. Αυτά είναι. Τα θέλετε. Όχι. Φύγετε αύριο. Μεθαύριο αποχωρούμε από την Ελλάδα. Αναγκαστικά μέσα σε 2 μέρες πρέπει να βρεθεί η λύση. Αυτό είναι η διαπραγμάτευση. Όλα αυτά γιατί. Για να δοθεί η υποδόση της δόσης. Δηλαδή για να πάρουμε δανεικά. Να το πούμε και έτσι. Για πέστε μου τώρα, επειδή φτάσαμε σε μία περίοδο που ένας ελληνικός λαός που έδωσε ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα τότε. 62%. Ναι, την ίδια ώρα πήγε 2 μήνες μετά και ψήφισε κόμματα τα οποία στην πλειοψηφία τους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αν εξαιρέσουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τη Χρυσή Αυγή, και μνημονιακά είναι, με την έννοια ότι έχουν ψηφίσει 1, 2, 3 μνημόνια. Και επίσης ο κύριος Λεβέντης δεν το έχει κρύψει άλλωστε ότι είναι υπέρ της λογικής, της συνένεσης, της συνεργασίας κλπ. Πώς κρίνετε εσείς ότι πρέπει να εκφραστεί αυτό το αντιμνημονιακό, μπορώ να το πω έτσι, μπλοκ, την ώρα που οι όποιες προσπάθειες έγιναν, αγαπητέ Μιχάλη Νικήτα, και βάζουμε μέσα και τον κύριο Λαφαζάνη, το φιλοξενήσαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη φιλοξενήσαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, απέτυχαν. Με την έννοια ότι ο κύριος Λαφαζάνης πήρε το 1/3 του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε κόμμα, δεν μπόρεσε να μπει στη Βουλή. Ναι. Αυτό σας προβληματίζει. Βεβαίως. Λοιπόν, η εκτίμηση, η δική μου, αλλά νομίζω και των περισσότερων μελών του ΕΠΑΜ, είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μέσα στη Βουλή μία 6 κόμματα, 7 είναι, πόσα είναι. Πρέπει να τα μετρήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε όλα τα κόμματα τα οποία είναι μνημονιακά. Δεν υπάρχει αντιμνημονιακό κόμμα. Να πάρουμε τα δύο ακραία κόμματα. 8. 8. Λοιπόν, 8 τα δύο ακραία κόμματα να πάρουν. Μνημονιακά είναι τα δύο. Είναι Πασόκ, η Δημοκρατική Παράταξη που έγινε τώρα. Είναι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Πλοκάμης, ο Ποτάμι. Το Ποτάμι. Πλοκάμης. Ποτάμι. Είναι ο Λεβέντης. Πολύ σωστά είπατε προηγουμένως. Η Χρυσή Αυγή. Ο Καμένος, καλά εντάξει. Η Χρυσή Αυγή. Δεν ψήφισε μνημόνιο. Όχι, δεν ψήφισε μνημόνιο, αλλά τι λέει. Δεν μπορούμε. Υπάρχουν δηλώσεις του και άρθρο που έχει γράψει και άρθρα που έχει γράψει και δηλώσεις οπτικοακουστικές του Μιχαλολιάκου, ο οποίος λέει ότι δεν έπρεπε να βγούμε. Τώρα που μπήκαμε, δεν μπορούμε να βγούμε. Πρώτα θα ανατάξουμε την οικονομία. Πώς θα ανατάξεις, ρε άνθρωπε μου, την οικονομία με αυτούς τους αριθμούς? Πότε θα την ανατάξεις, το 3470? Είναι δυνατόν να αναταχθεί αυτή η οικονομία? Θα καταστραφεί τελείως όλη η χώρα. Θα μείνει κρανίου τόπος. Τότε λέει θα κοιτάξουμε να. Έπρεπε να υπάρχει, από όσο καταλαβαίνω τα λεγόμενά σας, ένα εθνικό σχέδιο και μία, θα τη χαρακτηρίζαμε έτσι, εθνική οδός εξόδου από τα μνημόνια. Δεν υπήρξε οργανωμένο σχέδιο. Πρέπει να πούμε εκεί. Δεν θέλουν δηλαδή, να πούμε. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιο σχέδιο. Άκουγε απλά με ένα άρθρο, με ένα νόμο, θα το σκίσουμε, θα το κάψουμε. Δεν γίνεται έτσι. Και το δεύτερο είναι ότι με έναν περίεργο τρόπο ένας κόσμος ο οποίος στο πρώτο χρονικό διάστημα αντιδρούσε, πλέον τα δέχεται, κύριε Νικήτα. Δεν δέχεται. Είναι τι, να, τι κάνει. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Να ολοκληρώσω όμως τη σκέψη μου. Αυτή που έλεγα προηγουμένως, ότι έχουμε κόμματα τα οποία είναι όλα μνημονιακά μέσα στη Βουλή και έχουμε και κόμματα μνημονιακά που είναι έξω από τη Βουλή.
και περιμένουν πότε θα μπουν μέσα να εφαρμόσουν και αυτά τους μνημονιακούς νόμους. Γιατί μη μου πει κανένας ότι είναι αντιμνημονιακός ο Λαφαζάνης, σε καμία περίπτωση. Μη μου πει κανένας ότι είναι μνημονιακιά η Κωνσταντοπούλου, σε καμία περίπτωση. Το ίδιο είναι και καλά για το Ανταρσία και τέτοιο δεν συζητάμε. Το μόνο κόμμα το οποίο έχει κατεβάσει πρόγραμμα καθαρά εξόδου από την κρίση με εθνικό νόμισμα, με έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με συγκεκριμένες προτάσεις, με το πώς θα αναταχθεί η οικονομία, το μόνο με νέο σύνταγμα, το μόνο κόμμα είναι το ΕΠΑΜ. Δεν υπάρχει, εγώ δεν βλέπω δίπλα μου κανέναν άλλο πολιτικό σχηματισμό που να έχει το πρόγραμμα με ποιον τρόπο θα βγούμε από την κρίση. Κανέναν. Όλοι είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δούμε, θα κάνουμε, θα... Προβλέποντας, αν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, πραγματικά αυτό όμως ότι η κυβέρνηση πρέπει να συσκέπτεται και να συμφωνεί με τους θεσμούς για όλα τα σχέδια νόμου με επαρκές χρονικό περιθώριο πριν την υποβολή τους για δημόσια διαβούλευση ή το κοινοβούλιο, πρέπει να πούμε είναι το απόλυτο. Ορισμός της κατοχής. Το ορισμός της κατοχής. Πραγματικά είναι δηλαδή... Είμαστε υποκατοχή. Είναι απίστευτο. Άρα το θέμα... Είναι απίστευτη και η φρασιολογία τους. Και είναι εφημερίδα της κυβερνήσεως, έτσι. Υπογράφτηκε στο τρίτο μνημόνιο. Εγώ θα πω το εξής. Από εδώ και μπρος πλέον το θέμα δεν είναι ούτε οι συντάξεις, ούτε οι μισθοί, ούτε τα μνημόνια, ούτε τίποτα. Για μένα το θέμα είναι εθνικό πλέον. Χάνεται η χώρα μου. Χάνεται το έθνος. Είμαστε υποκατοχή. Και αυτή τη στιγμή είμαστε και στην φάση στην οποία ο κατακτητής διαπράττει το αδίκημα της γενοκτονίας. Γιατί μέσα στον ορισμό της γενοκτονίας ορίζεται, πέντε είναι οι ορισμοί της γενοκτονίας, μέσα, και στους πέντε είναι μέσα η Ελλάδα. Και δεν χρειάζεται να βγάλεις μαχαίρι να τον σκοτώσεις ή να τον σφάξεις τον άλλον για να οριστεί ο ορισμός της γενοκτονίας. Η γενοκτονία μπορεί να γίνει όταν του στερείς και τα προστοζήν. Όταν του στερείς δηλαδή το σπίτι, τη στέγη, το φαγητό, την εργασία, και αυτό είναι γενοκτονία. Έχω ένα πίνακα της Ελστάτ. Χθεσινός είναι. Δεν είναι πολύ μακρινός. Είναι εκπληκτικό. Είναι οι θάνατοι, αρνητικός ο αριθμός τους, μέχρι το 2015, γιατί το 2016 δεν έχει βγει ακόμα, έτσι. Και έχουμε γεννήσεις 91.000, θάνατοι, δεν λέει... Περιλαμβάνει όλους, έτσι, φυσικούς, ατυχήματα, αυτοκτονίες, 121.000. Είναι ποιο έτος αυτό? Το 15, μείον 29. Όμως, εγώ πήγα και έψαξα... Ξεκίνησα από πιο πριν, έχουμε κάνει εκπομπές εδώ με τον... Όμως, εγώ ξεκίνησα, ναι, τον κύριο Σμολοχτό. Εγώ πήγα λίγο πιο πίσω και είδα ότι το 2012 είχαμε 16.209 αρνητικό. Είναι πλην, έτσι. Το 2013 είχαμε μείον 17.660, δηλαδή υπερτερούσαν οι θάνατοι κατά 17.660 από τις γεννήσεις. Ξεκινάει από το 12 ή από το 11, δεν θυμάμαι. Από το 11. Από το 11 είχαμε 4.671. Αρχίζει το αρνητικό πρόσημο. Αρχίζει είναι η πρώτη φορά στη χώρα που συμβαίνει αυτό. Δεν συνέβη στην κατοχή, πρέπει να πούμε. Θα σας είναι πω τώρα. Απίστευτο δηλαδή και το ότι η χώρα έχει αρνητικές γεννήσεις των Ελλήνων, φυσικά, γιατί μπορείς να πεις ότι υπάρχουν και φιλέλληνες, ότι υπάρχουν και μετανάστες και πρόσφυγες, αυτών που είναι Έλληνες. Έλληνες θεωρούνται οι ανεξαρτήτως θρησκεύματος Έλληνες πολίτες. Έτσι. Που ζούσαν λοιπόν, εδώ. Και πάμε στο 2015 που έχουμε 29.365 αρνητικό πάλι πρόσημο σε θανάτους και εικάζεται, γι' αυτό δεν το έχω, δεν το έχω, αλλά θα το έχω σε λίγες μέρες που θα το βγάλει η Ελστάτ. Εικάζεται ότι φέτος έχουμε 140.000 θανάτους. Άρα πάμε σε 39-40.000 αρνητικό πρόσημο. Έχει μειωθεί ο πληθυσμός των Ελλήνων κατά 100.000 κατοίκους σε 4 χρόνια. Δεν έχει... Εκτός από αυτούς που φύγαν στο εξωτερικό. Κατά 220.000. Εκτός από αυτούς που φύγαν στο εξωτερικό. Άλλο. Αυτό είναι... Δηλαδή χάθηκε μία δράμα, μία καβάλα. Τους χάσαμε αυτούς. Είναι... Αυτό δεν είναι γενοκτονία. Φυσικά και είναι γενοκτονία. Ο καθένας άμα ψάξει και στο ίντερνετ και γράψει τη λέξη γενοκτονία και ανοίξει, θα διαβάσει τον ορισμό της συνεργασία του ΕΠΑΜ. Βλέπει ότι μπορεί να υπάρξει με συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων κλπ. Ανοιχτή σε συνεργασία. Από τη φύση μας είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες. Αλλά όταν έρχεται και σε απαξιώνει σε ερώτηση ενός δημοσιογράφου
και σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Κωνσταντοπούλου και σε απαξιώνει η ίδια. Απαξίωσε κατευθείαν, σαν να μην άκουσε τίποτα. Τη ρώτησε ο δημοσιογράφος και δεν απάντησε. Τελειώσαμε, λέει, τελειώσαμε. Όταν αντιπροσωπεία του ΕΠΑΜ έχει πάει στα γραφεία της ΛΑΕ και ζητήσανε να δούνε έναν κοινό παρονομαστή, μια συμφωνία ούτως ώστε να κατεβούν μαζί σε μια εκλογική αναμέτρηση, και σηκώθηκαν κάποια συγκεκριμένα άτομα από το χώρο της Ανταρσίας ουσιαστικά, που είναι μέσα στη ΛΑΕ, οι οποίοι είπαν: εσείς είστε παιδιά πολύ πατριώτες, δεν μπορούμε εμείς να βγούμε μαζί σας και να βγαίνετε εσείς με την ελληνική σημαία. Τους ενοχλεί η ελληνική σημαία. Μάλιστα. Για πείτε μου εσείς τώρα με ποιον συνεργασία. Απαιτούνται, λέτε, και κάποια δεδομένα και κάποια προαπαιτούμενα. Γιατί το θέμα εδώ πλέον είναι εθνικό απελευθερωτικό, αγαπητέ κύριε φυλακτέ. Δεν είναι το θέμα θα μου κόψουν τη σύνταξη εμένα ή θα χάσω το μισθό μου. Το θέμα είναι ότι χάνω το έθνος μου. Άμα χαθεί το έθνος μου, τι σύνταξη και τι μισθός. Τι να το κάνω εγώ από εκεί και πέρα. Δεν θα υπάρχει κράτος. Μα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτεξούσιο του ελληνικού κράτους. Σε λίγο, έτσι όπως πάνε και με τους ρυθμούς που πάνε, θα μας μείνει μόνο η γλώσσα και θα γίνουμε σαν τους Σαντζέκους, τους Μάγιας, τους Πατσενάκους. Θα εξαφανιστούμε σαν χώρα. Αυτό θέλουν. Πρέπει να αντισταθούμε, λέτε, ξεκάθαρα. Μιχάλης Νικήτας, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΕΠΑΜ. Κλείνοντας, κύριε Νικήτα, την συζήτηση εδώ μαζί μας, κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε. Θα ήθελα να προσθέσω και να ευχηθώ να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό το λέω γιατί έχω προσωπική εμπειρία από φίλους οι οποίοι χάθηκαν άδοξα και ο καρκίνος θηρίζει. Είναι λυπηρό αυτό που λέω, και δεν υπάρχουν φάρμακα και τρέχουμε στα βουνά να πάμε να βρούμε σκάρφη, βότανα, για να γιατρέψουμε τον καρκίνο. Καταλαβαίνουμε που βρισκόμαστε, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Μην τυχόν και γίνει ατύχημα. Ατύχημα δηλαδή αυτοκινητιστικό. Και χρειαστεί να πας κανένα χειρουργείο και να είναι και νευροχειρουργική κλινική και εκεί να δεις τι γίνεται. Γι' αυτό έχουν αυξηθεί οι θάνατοι. Διότι έχει παραμεληθεί παντελώς το θέμα υγεία. Και γι' αυτό εύχομαι σε όλους τους υγεία πρώτα. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, ας αποκτήσουμε τη γνώση, και η γνώση είναι το πιο ισχυρό όπλο, ακόμα και από τα όπλα που σε σκοτώνουν με σφαίρες. Γιατί η γνώση σκοτώνει περισσότερους, αν τη χρησιμοποιηθεί σωστά, και ο λόγος πολύ περισσότερους από ότι η σφαίρα μπορεί να σκοτώσει έναν. Ο λόγος μπορεί να σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Νικήτα, που ήσασταν εδώ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΕΠΑΜ.